Τώρα, από εκεί και πέρα, η Νέα Δημοκρατία τι κάνει και τι θα κάνει. Η Νέα Δημοκρατία καταρχήν δεσμεύτηκε στο καταστατικό της να μην ξαναπάρει δάνεια από τράπεζες. Δεύτερον, έχει περιορίσει κατά 75% τα λειτουργικά της έξοδα. Τρίτον, όλη την κρατική επιχορήγηση που παίρνει, αν δεν κάνω λάθος, τη δίνει για την αποπληρωμή των δανείων. Πέρσι μόνο πληρώσαμε σχεδόν 5 εκατομμύρια σε αποπληρωμή δανείων. Βεβαίως, τα ποσά που οφείλουμε, κύριε Βέρκο, είναι πολύ μεγαλύτερα, αλλά είμαστε... Έκανα τους υπολογισμούς, ξέρετε, τόση ώρα ασχολούμαι με το κινητό, γιατί έκανα τους υπολογισμούς. Δεν θέλουμε... Ξέρετε πότε περίπου, βάση αυτού πόσα χρόνια που είπατε. Γύρω στο 2080 δε θέλουμε, θα μπορέσει να καταβάλει ολόκληρη τη χρηματοδότηση και να τη στα ίδια δε θέλουμε να υπάρχουν, και προσφυγές συστημικών τραπεζών θέλουμε... που στη δικαιοσύνη για να καταστούν άμεσα απαιτητά, επειδή δεν εξυπηρετούνται. Η Τράπεζα Πειραιώς, παραδείγματος χάρη, έχει παρέμβει στη δικαιοσύνη. Τώρα, από εκεί πέρα, Μπαταξίδες, δεν θέλουμε να είμαστε. Και θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια και με συνεισφορές. Άρα, όχι διαγραφή, λέτε. Συνεισφορές και από τον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να είμαστε εντάξει. Αλλά θέλω να πω και το εξής. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κουνάει το δάχτυλο, είναι ανοιχτός. Μιλάμε για να καταστεί σαφές. Για 200 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία δεν εξυπηρετούνται, αυτό λένε τουλάχιστον οι τράπεζες. Μιλάμε για κακουργηματικές διώξεις σε βάρος και... Στη Eurobank πληρώνουμε κανονικά με βάση τις ρυθμίσεις. Στις άλλες τρεις τι γίνεται. Στην Πειραιώς. Η Πειραιώς έχει κάνει προσφυγή στη δικαιοσύνη. Αυτά πώς θα αποπληρωθούν. Ούτε έκρυψα το πρόβλημα, ούτε είπα... Δεν κρύβεται. Ούτε θέλησα να πάω να κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου. Μίλησα για το πώς προέκυψε το θέμα και ήμουν δίκαιος. Ναι, όχι, πώς αποπληρώνεται τώρα. Αυτό είναι το πώς προέκυψε. Με μία ένταση. Είναι προφανές ότι κάποιοι χρεοκόπησαν το κόμμα σας. Θα βρεθούν, λέτε, φίλοι επιχειρηματίες του κόμματος. Δεν θα βρεθούν επιχειρηματίες. Περιμένετε να δείτε. Εμείς έχουμε διαφανεί. Ιδιώτες, είπατε. Υπάρχει ο νόμος ο οποίος ισχύει και τα τελευταία χρόνια, αν δείτε τα οικονομικά μας και κάνουμε απολογισμό κάθε χρόνο δημόσιο. Έχουν αυξηθεί οι ιδιωτικές συνεισφορές και των απλών μελών. Έχει γίνει μια προσπάθεια για ηλεκτρονική. Πάντως 200 εκατομμύρια δεν θα βρεθεί κανένα να σας δώσει. Όχι αμέσως. Αλλά πάντως Μπαταξίδες δεν είμαστε. Και αυτό το ξεκαθαρίζουμε. Θέλουμε όμως και ο ΣΥΡΙΖΑ να απαντήσει επιτέλους στα ερωτήματα που θέτουμε και τα οποία μόλις έθεσα. Όπως